Ταλαιπωρία μέρα νύχτα στον ΒΟΑΚ στο ύψος που πραγματοποιούνται έργα ασφαλτόστρωσης. Ο φακός της Κρήτη TV αποτυπώνει ρεαλιστικά την τραγική κατάσταση με τους οδηγούς να δοκιμάζουν τις αντοχές της υπομονής τους. Το εργοτάξιο σε ένα μέρος του περιφερειακού κομματιού του ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο φαίνεται να βάζει φωτιά στο κυκλοφοριακό της πόλης. Είναι αυτή η κατάσταση, τέτοια εποχή, είναι αυτό εδώ, είναι αυτή εδώ η εικόνα του Ηρακλείου μας, πόλης μας, απαράδεκτο, απαράδεκτο όμως. Πιο γρήγορες κινήσεις, προσωπικό, πιο γρήγορες κινήσεις, αυτοκίνητα, φορτηγά, κάτι πρέπει να κάνουν. Πρόκειται για μία ακόμη ημέρα που ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Εσταυρωμένου έχει μποτιλιάρισμα, δημιουργώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα τόσο στην Εθνική όσο και στους δρόμους της πόλης. Απαγορευμένη ζώνη οι ώρες αιχμής, με τα σημεία να είναι απροσπέλαστα. Εντάξει, ταλαιπωρία όπως και να το κάνεις, αλλά εντάξει, πρέπει να φτιαχτεί ο δρόμος. Δηλαδή, όπως και ήταν πριν, δεν γινότανε. Οπότε, αναγκαίο κακό, τι να κάνουμε. Μισή ώρα ταλαιπωρία κάθε μέρα. Σήμερα είναι λίγο κάπως καλύτερα, αλλά κάθε μέρα μισή ώρα ταλαιπωρία. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν? Να τα κάνουν πιο γρήγορα. Να δουλεύουν και το βράδυ, να δουλεύουν και τα απογεύματα, να τα τελειώνουν. Δεν πηγαίνετε να ταλαιπωρείτε ο κόσμος έτσι. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, σχολάμε 5 η ώρα να πάμε στο σπίτια μας και φτάνουμε 6-7. Δηλαδή, χαμός. Με την τουριστική σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει, οι πολίτες ανησυχούν για την εικόνα που θα αντικρίσουν οι τουρίστες τη στιγμή που η μετακίνησή τους, στην περίπτωση που τα έργα δεν προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, θα είναι αφόρητη. Θέλουμε τουρισμό. Αυτά εδώ τα χάλια θα συναντήσουν οι ξένοι. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό που είναι. Τι να κάνουμε. Σε ελπίζουμε ότι να τα φτιάξουν όπως ήταν πριν και ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, ολοκληρώθηκε σήμερα η ασφαλτόστρωση στο δεξί τμήμα του δρόμου, ενώ η τελική ολοκλήρωση των έργων αναμένεται σε μία εβδομάδα, αφού θα πραγματοποιηθούν εργασίες και σε βραδινές ώρες για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο περιφερειακό τμήμα του ΒΟΑΚ.